Λοιπόν, στο θέμα 6, το αναφέρω για να πω και εγώ προσωπικά μετά, λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την υπαρχμόνια 71-2022 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου για τη λειτουργία του Καρνάγιου Κουφονησίων. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, επειδή εγώ προσωπικά είχα ανάμειξη στα σχετικά δικαστήρια τα οποία έχουν γίνει από το 2019 για το θέμα αυτό μέχρι και σήμερα και για την σχετική απόφαση την οποία έχει εκδοθεί, η οποία κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος δικαίωσε την τέλος πάντων εκεί τους και το Σύλλογο των Αλιέων και τον Δήμο ο οποίος είχε παρέμβει υπέρ του συγκεκριμένου ιδιώτη, έχει γίνει κατά το ένα μέρος δεχτή η αγωγή του έτερου ιδιώτη κατά του εναγόμενου ιδιώτη. Λοιπόν, επειδή εγώ είχα συμμετοχή λοιπόν στο δικαστήριο αυτό, δεν μπορώ να μετέχω στην συγκεκριμένη συζήτηση, στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Και επειδή απουσιάζει ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κορακίτης, για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο θα προεδρεύσει ο κύριος Σιδερής, ο πρώτος Δημοτικός Συμβούλος της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημάρχου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχει πάρει τη θέση του δίπλα στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, δίπλα στο Χατζηανδρέου. Λοιπόν, έχετε τα έγγραφα, τα σχετικά. Να ακούτε, κύριε Σιδερή, ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Χατζηανδρέου, για να κλείσω το δικό μου. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Επίσης. Λοιπόν, πολύ χρόνο και όλα, κύριε Σιδερή. Είστε καλά. Είστε καλά. Λοιπόν, εγώ κλείνω το μικρόφωνο μου για την εικόνα. Δεν θα μετέχω στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Και κύριε Σιδερή, εσείς μαζί με τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει κάνει και τη σχετική σύγκριση, θα αναφέρετε το θέμα αυτό. Συζητήσετε το θέμα αυτό. Ωραία. Δήμαρχε, θα το εισηγηθείτε εσείς. Θα το εισηγηθεί ο κύριος Καραμπίνης, θα πει δύο λόγια και μετά θα μιλήσει ο κύριος Ταγκούλης. Ωραία, ωραία. Για την απόφαση. Ο κύριος Καραμπίνης θα ξεκινήσει την εισήγηση. Ναι, καλησπέρα. Όπως γνωρίζετε, το Καρνάγιο του Κουφονησίου λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σε ένα χώρο που εν μέρη αποτελεί γυαλό, εν μέρη παραλία και εν μέρη ένα χώρο που βρίσκονται κάποια κτίσματα. Ο καθορισμός του Αιγιαλού και της παραλίας έχει γίνει μετά το 2000, μάλλον μετά την ισχύ του νόμου 2971 το 2001. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμη και να υπήρχε κάποιος κοινόχρηστος κοινοτικός δημοτικός χώρος στο τμήμα της παραλίας, έχει ήδη παραχωρηθεί αυτό το τμήμα στο δημόσιο. Επομένως, θα σας κάνω ένα share τώρα στο τοπογραφικό. Μισό λεπτό. Για να βλέπετε και το σχέδιο. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, το κάτω μέρος, το οποίο έχει εμβαδόν 874 τετραγωνικά μέτρα, είναι ο καθορισμένος αιγιαλός. Το μέρος δηλαδή που συνορεύει με τη θάλασσα. Αυτό το τμήμα με το πράσινο χρώμα είναι η παραλία. Το τμήμα της παραλίας. Αυτά τα δύο τμήματα λοιπόν είναι στην κατοχή, στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Τώρα το υπόλοιπο τμήμα που βρίσκεται, που είναι γραμμοσχεδιασμένο με το κόκκινο χρώμα, είναι αυτό που είναι εκτός αιγιαλού, και παραλίας, όπου βρίσκονται μέσα και τα κτίσματα. Μπορείτε να δείτε και την φωτογραφία εδώ. Εδώ βλέπετε και τη φωτογραφία. Εδώ βλέπετε και τα κτίσματα. Βλέπετε πανοραμικά την φωτογραφία. Εδώ. Λοιπόν, το δικαστήριο που έγινε αφορούσε μία μισθωτική διαφορά όπου ένας ιδιώτης, ο Σίμος, ζητούσε την απόδοση
κτισμάτων συνολικών βαδού 100 τετραγωνικών μέτρων και την καταβολή κάποιων μισθωμάτων, κάποιων ενοικίων. Το δικαστήριο, όπως είπε και ο κύριος Μαυρομάτης, αποφάσισε, έκρινε ότι δεν οφείλονται μισθώματα, όμως διέταξε την απόδοση των κτισμάτων, του χώρου δηλαδή που είναι των 100 τετραγωνικών. Ήδη ο Καραβομαραγκός, ο κύριος Πράσινος, αναγκαστικά, μην μπορώντας να συνεχίσει τα δικαστήρια και να κάνει έφεση κτλ., έχει αποδώσει αυτό το χώρο, τα 100 τετραγωνικά, στον ενάγοντα τον κύριο Σίμο. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει ότι αποδίδοντας αυτά τα κτίσματα υπάρχει μια δυσκολία στο να λειτουργήσει πλέον το καρνάγιο με δεδομένο ότι ο ιδιώτης, ο κύριος Σίμος, πάλι θα σας ξαναδείξω το σχέδιο, ισχυρίζεται ο ιδιώτης ότι έχει μία έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων αριστερά προς τον πύργο. Είναι, όπως αν μπορείτε να δείτε, καταλαμβάνει αυτό το τρίγωνο, 9 μέτρα αριστερά, 3 μέτρα δεξιά, καταλαμβάνει όλη την πρόσωψη του δρόμου. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει, το πρόβλημα είναι ότι εκτός από την απόδοση των κτηρίων, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το καρνάγιο, διότι ο ιδιώτης παρεμποδίζει την διέλευση, την πρόσβαση του Καραβομαραγκού από το δρόμο. Τώρα, ο Δήμαρχος εισηγείται να ζητηθεί από το Δημόσιο η παραχώρηση στο Δήμο του Αιγιαλού και της Παραλίας. Είναι κάτι αντίστοιχο με την παραχώρηση που γίνεται για τις ξαπλώσρες στις παραλίες. Πριν 2 χρόνια τροποποιήθηκε ο νόμος για τον Αιγιαλό και την Παραλία, ο 2971 το 2001, τροποποιήθηκε πρόσφατα δηλαδή και επιτρέπεται να παραχωρεί το δημόσιο είτε σε δήμους είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται να παραχωρεί τον Αιγιαλό και την Παραλία για σκοπούς ναυπηγοεπισκευαστικούς, δηλαδή για να λειτουργούν καρνάγια. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν έχει το δικαίωμα, δεν μπορεί να παραχωρήσει, να πει στον Καραβομαραγκό ή στον Σύλλογο Αλλιέων πάρτε τον Αιγιαλό και την Παραλία, διότι δεν είναι δικά του. Εφόσον όμως το προβλέπει ο νόμος, θα μπορούσε να ζητήσει από το Δημόσιο την παραχώρηση αυτών των χώρων, προκειμένου μετά να παραχωρηθούν σε κάποιον Καραβομαραγκό με απευθείας εκμίσθωση είτε με δωρεάν παραχώρηση σε κάποιο σύλλογο εκεί πέρα. Για το υπόλοιπο τμήμα, το κόκκινο που βλέπετε εδώ, η κοινότητα έχει πει ότι πιθανότατα να είναι και κοινόχρηστο δημοτικό. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί λοιπόν από την κοινότητα και να παραχωρηθεί και αυτό το τμήμα, εφόσον βέβαια προϋποτίθεται ότι θα παραχωρηθεί ο Αιγιαλός και η Παραλία για να μπορεί να λειτουργήσει το καρνάγιο. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό είναι δική μου πρόταση μάλλον, εάν λυθούν όλα τα προηγούμενα που λέμε, δηλαδή να παραχωρηθεί ο Αιγιαλός, το τμήμα του Αιγιαλού, να παραχωρηθεί και η Παραλία, εάν ο ιδιώτης παρεμβάλλει προσκόμματα, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και απαλωτρίωση, εάν υποθέσουμε ότι αυτό δεν είναι κοινοτικός και δημοτικός χώρος. Με τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει να λειτουργεί το καρνάγιο, εάν δεν γίνουν αυτά τα βασικά βήματα που είπα πριν. Αυτά σαν πρώτη τοποθέτηση. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε, κύριε Καραβίνη. Δήμαρχε. Να μιλήσει και από την τοπική κοινότητα, από την νησιωτική κοινότητα, από το Κουφονήσι, να μιλήσουν εκεί πέρα. Καλησπέρα στο σώμα. Νομίζω ότι ο κύριος Καραβίνης τα είπε πολύ αναλυτικά. Δεν νομίζω να προσθέσουμε κάτι, γιατί θα αλλάξουμε την εικόνα. Είναι μαζί μας εδώ και ο πρόεδρος των Αλλιών, ο Λευτέρης ο Πράσινος. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και η αντιπρόεδρος εδώ του
τοπικού κοινοτικού συμβουλίου. Καλησπέρα σας. Πρέπει να γίνει μια άμεση κινητοποίηση όμως σε αυτό το θέμα, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα εδώ στο νησί. Υπάρχει τεράστια απόγνωση από τους αλλιείς. Νομίζω ο πρόεδρος θα μπορέσει να σας τα πει καλύτερα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που βρεθήκαμε για να πούμε δύο λόγια για αυτό το σοβαρό πρόβλημα για τον τόπο μας. Οι περισσότεροι τα ξέρουν τα θέματα πώς έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν γνώση, πρέπει να πούμε ότι για μας είναι πηγή ζωής το συγκεκριμένο Καρνάγιο. Στους δύσκολους καιρούς αυτούς που και εμείς σαν κλάδος στη θάλασσα είμαστε σχεδόν υπό εξαφάνιση, εάν και το Καρνάγιο σταματήσει να λειτουργεί, είναι και το τελειωτικό μας χτύπημα. Τελειώσαμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν αυτή τη στιγμή το κράτος βγάλει κάποιο πρόγραμμα με αποσύρσεις, θα είναι μία από τις σοβαρές αιτίες που δεν θα μείνει ούτε ένα σανίδι όρθιο. Θα εξαφανιστούν όλα. Πιστεύω ότι το κατανοείτε αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, όπως έχει φτάσει λοιπόν η κατάσταση, η μόνη λύση είναι να αναλάβετε εσείς σαν Δήμος την όλη αυτή τη διαδικασία, όπως ακριβώς τα είπε ο κύριος Καραμπίνης, σε πρώτη φάση του Αιγιαλού και της Παραλίας, αν παραχωρηθεί από την υπηρεσία σε εσάς σαν Δήμος, μετά μένει το υπόλοιπο κομμάτι που πιστεύω με τον τελευταίο νόμο ότι σας δίνει το δικαίωμα να το απολυτριώσετε και έτσι μόνο θα μπορέσει να λειτουργήσει το Καρνάγιο, γιατί μέσα εκεί, στο χώρο αυτό, ναι, που είναι ο πιο σημαντικός, που είναι και τα χρησιμότητα, που εκεί τα μηχανήματα, είναι το Βίτσι που σηκώνει τα βαθμία, πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι η καρδιά του Καρνάγιου. Δηλαδή, στην ουσία, εάν παρακολουθεί μόνο ο Γυαλός και η παραλία, δεν κάναμε και τόσο καλή δουλειά. Πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Γιατί αν είναι μόνο ο Γυαλός και η παραλία, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι που το χτυπάει ο καιρός ο δυτικός. Θα πρέπει να φέρουμε ένα, ας υποθέσουμε, υποτυπώδη κοντέινερ, να βάλουμε μέσα ένα Βίτσι και γίνονται, μικραίνει πάρα πολύ ο χώρος για ένα, δύο, τρία καέκια μόνο σε μια έκτακτη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα, είμαστε χωρίς Καρνάγιο, ήδη έπρεπε να έχουν βγει τα πρώτα σκάφη έξω για συντήρηση, δεν υπάρχει τίποτα. Και το κυριότερο απ' όλα που θέλω να σας το τονίσω, να αναλάβετε κι εσείς κάποια ευθύνη άμεσα, είναι ότι εάν ομιγέννητο γίνει κάποιο ατύχημα, που συχνά συμβαίνουν, ή ένα καέκι πέσει έξω, όπως τρέχαμε αμέσως και το βγάζαμε στον Καρνάγιο να το σώσουμε, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος χώρος, πάει στον πάτο και μαζί με αυτό πάει και ο ιδιοκτήτης του. Γι' αυτό θα ήθελα να το δείτε άμεσα. Σας παρακαλούμε όλους, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, δέστε το, είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα λαμβάνει την ευθύνη του και σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ό,τι μπορείτε να κάνετε για μας θα το σεβαστούμε. Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο θα ήθελα, παρακαλώ. Μας πει και η... Θέλετε, κύριε Δήμαρχε, να προσθέσω κυρία Κατερίνα. Όχι, όχι, και εγώ θα μιλήσω, ναι, αν θέλει η κυρία, κυρία Κατερίνα, ο Γιάννης είναι εκεί. Θέλει να πούνε δύο λόγια. Καλησπέρα και πάλι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, το ξέρετε βέβαια όλοι, απλά που φωνήσει σημαίνει ψαροκάικα. Και τα ψαροκάικα και όλα τα καϊκιά, επιβατικά, αλλιευτικά, για να υπάρχουν πρέπει να υπάρχει Καρνάγιο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει Καρνάγιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψαροκάικα. Άρα δεν υπάρχει κουφονήσι. Γιατί το κουφονήσι, για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, έχει στηριχτεί σε αυτά τα αλλιευτικά, από τα πιο μικρά μέχρι τα μεγάλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα Καρνάγιο για το κουφονήσι μας έχει μείζον σημασία. Και πρέπει, σας παρακαλώ πάρα πολύ,
να το δείτε σοβαρά και να έχουμε μία άμεση λύση, γιατί σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ο κόσμος εδώ δεν μπορεί να περιμένει. Έχει μεγάλη σημασία και έχει, δηλαδή είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ναι. Να μιλήσω κι εγώ. Να συμπληρώσω κάτι. Καταρχήν είναι ο Γιάννης εκεί, θέλει να πει κάτι ο Γιάννης. Όχι. Δεν θέλω τίποτα. Ωραία. Η νομική υπηρεσία του Δήμου να το εξετάσει, σας παρακαλώ αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλω απλώς να πω, γιατί είπε ο Λευτέρης ο Πράσινος κάτι, ότι το γνωρίζουν. Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζουν το θέμα, θα σας πω γιατί. Ενώ οι άλλες παρατάξεις, αν το γνωρίζανε το πόσο σημαντικό είναι το θέμα, σήμερα θα ήταν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να δηλώσουν και τις προτάσεις τους, γιατί μπορούν να προσφέρουν έτσι επικοδομητικά και την αγωνία τους για το τι μέλη γενέστε. Ένα το ρωτήσουμε. Δεύτερο, τώρα εδώ για τις προτάσεις που υπέβαλε ο κύριος Καραμπίνης, για να τις μαζέψουμε, για να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα, είναι να αιτηθούμε την μίσθωση της παραλίας. Πρέπει να διερευνήσουμε οπωσδήποτε, γιατί ο ιδιοκτήτης εκεί έχει μια περιουσία στα συμβόλαια, μια αλφα έκταση, τετραγωνικά μέτρα, και δείχνει ότι υπάρχει και ελεύθερη κοινόχρηστη, θεωρώ, δημοτική έκταση. Έτσι, πρέπει να οροθετήσει το κομμάτι του. Και βέβαια, το τρίτο που είπε ο κύριος Καραμπίνης, αν ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην απολωτρίωση του συγκεκριμένου χώρου, έτσι, προκειμένου να υπάρξει καρνάγιο εκεί πέρα. Συμφωνούμε δηλαδή, οι κουφονισιώτες συμφωνούν σε αυτό το... Εμείς το παρακολουθούμε, μόνο αυτή την παρέμβαση κάνω και να μιλήσει ο κύριος Μολυκρέτης. Το παρακολουθούμε από καιρό το θέμα δημαρχία αυτό, όπως το είχαμε συζητήσει. Και δεν ξέρω αυτά, εγώ είμαι εκτός για να σας πω. Γιατί... Όχι, δεν είναι να το αναφέρω, μην απαντήσεις. Όχι, εγώ καταγράφω, είμαι εδώ. Δορυφόρο τη ΜΕΤ, καθαρά. Καταγράφω ποιοι έρχονται, καταγράφω ποιοι δεν έρχονται. Ξέρω πολύ καλά γιατί το λέω αυτό. Και θέλω να δω και τις απόψεις σας, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και από εκεί πέρα θα υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, ωραία. Κύριε Πολυκρέτη. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, όπως την Άξο, έχει ο Δήμος δύο δημοτικά σφαγεία. Τα δημοτικά σφαγεία που έχει εδώ, τα έχει για να μπορούν να εξυπηρετούν οι κτηνοτρόφοι, οι κροπόλες, για να μπορούν να πάνε τα ζώα τους εκεί να τα σφάξουν. Όπως είναι στην Άξο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη ζωική παραγωγή, στο Νότιο Αιγαίο, μπορώ να πω, έτσι ακριβώς και το κανάγιο στο Κουφονίσι, με τις πληροφορίες που έχω, είναι αναπληθυσμό, η δεύτερη ναυτική δύναμη, εντός εισαγωγικών, από καΐκια και από σκάφη. Τέλος πάντων, από τη μεριά των παραγών που ασχολείται με τη θάλασσα, είναι η δεύτερη ναυτική δύναμη. Είναι λοιπόν πηγή ζωής το Καρνάγιο στο Κουφονίσι. Εγώ προτείνω λοιπόν στην νομική υπηρεσία, χωρίς να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, να προχωρήσουμε άμεσα σε αναγκαστική απαλωτρίωση του χώρου, ο οποίος ο χώρος αυτός θα ανήκε στο Δήμο. Ο Δήμος θα δημιουργήσει ένα καρνάγιο σύγχρονο, το οποίο θα το βγάλει με ένα μικρό ενίκιο στον άνθρωπο που ενδιαφέρεται εκεί στο Κουφονίσι να το λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν, εάν ξεκινήσει από αύριο, από τη Δευτέρα το πρωί, θέλει ένα διάστημα 4, 5, 6, 7 μήνες να ολοκληρωθεί. Μέχρι που να ολοκληρωθεί, η πρόταση που κάνουν είναι η εξής. Να μισθωθεί ή μεταχειρισμένο τρέιλερ μεγάλων αποστάσεων, με γερανό, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στο Κουφονίσι να εξυπηρετηθούν μέχρι που να γίνει το καρνάγιο αυτό που χρειάζεται. Γιατί πρέπει να πάρει τις άδειές του, να γίνουν σωστά πράγματα και όχι παρανομίες. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι συνήτροποι. Ή να μισθωθεί τρέιλερ με γερανό, ή να αγοραστεί ένα τρέιλερ και να μισθωθεί ένας γερανός και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από 10 μέρες μέχρι τον καιρό που θα είναι η νόμιμη εγκατάσταση να μπορούν να εξυπηρετούνται και να μην δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα στο Κουφονίσι. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και μπροστά μας χειμώνα, είπε καλά και ο Πρόεδρος, μπορεί αύριο να πιάσει μια κακοκαιρία
10 μποφόρ και να αρχίσει να πνίγει 5 σκάφη. Τι θα γίνουν αυτά τα 5 σκάφη, θα πρέπει να βυθιστούν. Αυτά έχω να πω. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Σέργη, θέλετε να. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ο κύριος Καραμπίνης, αυτή η σύγκριση που κάνει και ο Δήμαρχος, γιατί ουσιαστικά συνεργαστήκαν για να γίνει αυτό, παλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μπορούν να καταλήξουν αυτή την πρόταση. Και ουσιαστικά είναι δύο προτάσεις. Είναι δύο οι προτάσεις. Η μία είναι να διεκδικήσουμε το κομμάτι που λέει ο ιδιώτης ότι είναι δικό του, μία πρόταση. Και η άλλη πρόταση είναι να ζητήσουμε από την κτηματική υπηρεσία να μας παραχωρήσει τους χώρους μπροστά. Αυτά, άμα ενοποιηθούν, γίνεται ένα καλό και σωστό. Αυτά όμως που συζητάμε σήμερα έρχονται από πολύ παλιά. Η παράταξη του δική μας και τον αρχηγό, τον Δημήτρη Λιανό, το παλεύουμε πάρα πολύ καιρό και τώρα ορίμασε πλέον και αυτό μετά την απόφαση, του νόμου της Βουλής που μπορεί να παραχωρηθεί και για Καρνάγιο και η Δημαρχική Υπηρεσία που θα το παραχωρήσει, ορίμασε πλέον και κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Είμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς από εδώ και πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε και θα είμαστε και θα ξανάμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Αυτά ήθελα να πω και βασικά είναι και δύο προτάσεις. Δεν έγινε αντιληπτός ο κ. Καραμπίνης, είναι δύο διαφορετικές οι προτάσεις που γίνονται. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να προτείνει κάτι, να πάμε σε ψηφοφορία. Ωραία. Ναι, πριν πάμε, αυτά είναι γεγονός ότι πρέπει. Τα έχουμε συζητήσει με τους ντόπιους και για το τρέλερ και να έρθουν στην Μαρίνα εκεί να εξυπηρετηθούν, να τα παίρνουν όπως παίρνουν κάποιοι τα σκάφη τους, έτσι τα χωράφια και αυτό γίνεται. Είναι ένα κομμάτι, έτσι, που διερευνάται. Δεύτερον, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μελέτη για το Μπαριανό, η μελέτη για αλιευτικό καταφύγιο, που θα δώσει τη δυνατότητα εκεί πέρα και για την ασφάλεια. Τρίτον, συμφωνώ και, ότι είναι απαραίτητο το Καρνάγιο, έτσι έχουμε δείξει το ενδιαφέρον μας 4 χρόνια τώρα, είναι, και να το πω, συνάδελφοι, ότι μιλάμε για μια ιδιωτική υπόθεση, έτσι, να το κατανοήσουμε διαχρονικά, έτσι. Είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Ο Δήμος έχει έρθει γιατί αναγνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί το Καρνάγιο στο Κουφονήσι και πράγματι βοηθήσαμε 4 χρόνια και διατηρήθηκε, πήρε ζωή παραπάνω. Είναι θέμα επίσης σημαντικό η εξεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού. Εγώ το λέω σαν αγωνία, δηλαδή η καραβομαραγκή. Είναι πολύ σημαντικό επάγγελμα, έτσι, γιατί συζητώντας εκεί με τους κατοίκους, ο τελευταίος το αναφέρω για να γνωρίσουμε και μια άλλη πτυχή του θέματος, έτσι, η καραβομαραγκός, είναι ο Μιχάλης ο Πράσινος, έτσι, είναι και ο μοναδικός στο νησί που μπορεί να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες σε τέτοια έκταση. Είναι πολύ σημαντικό και το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά θέλουμε να διατηρηθεί, φυσικά θα πάμε στην απολωτρίωση, φυσικά θα αιτηθούμε όπως τα είπε, θα αιτηθούμε στην κτηματική υπηρεσία τη μίσθωση της παραλίας, όπως προβλέπει ο νόμος, έχουν οριμάσει τα πράγματα και θεωρούμε να έχει ένα αίσιο τέλος και να ξαναλειτουργήσει το Καρνάγιο. Από εκεί και πέρα, εγώ και σαν δήμαρχος έχουμε αναζητήσει και άλλα σημεία. Έχουμε αναζητήσει να κάνουμε φυσικά δημοτικό Καρνάγιο. Τα λέμε 2 χρόνια τώρα, σε άλλο χώρο, αν γινότανε. Έτσι. Τα έχουμε συζητήσει, είναι πολλές κουβέντες. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες λύσεις, προκειμένου να λειτουργήσει ξανά το Καρνάγιο εκεί πέρα στο Κουφονήσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Συμφωνούμε όλοι ομόφωνα. Έλα, Πολυκρήτη. Κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή γιατί δεν προχωράτε σε μία μίσθωση ενός γερανού και ενός τρέλερ να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν? Προσέξτε. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες μας το έχουν αιτηθεί. Θα πρέπει να το διερευνήσει εδώ το Λιμενικό Ταμείο και θα το ψάξουμε, πιστεύω, να γνωρίζουμε, αν προβλέπει η νομοθεσία, να μισθώσουμε, που εγώ θεωρώ
θα προβλέπει να μισθώσουμε και να αγοράσουμε και καινούριο τρέιλερ. Δεν είμαστε αρνητικοί. Δεν έχουμε πει. Τώρα εντάξει. Βέβαια, για να συνεννούμαστε, δεν το αναφέραμε κι εγώ στην αρχή, γιατί ο στόχος μας, αν είναι για το μισθώσουμε, θα νομίζετε, έλυσε το θέμα. Δεν έλυσε το θέμα. Το θέμα είναι πρέπει να κάνουμε καρνάγιο εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν είναι. Το πετύχει κάποιο. Δεν είναι. Άκουσα να σου πω κάτι. Μπορεί να μην είναι λύση αυτή. Όμως, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτή... είναι μια προσωρινή λύση. Όμως, δεν ξέρω, εσείς θα μας απαντήσετε. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί όλη αυτή η ιστορία. Εμείς θέλουμε χθες, όπως το λέμε, πρέπει να υπάρχει κάτι εναλλακτικό άμεσα. Γιατί αυτή η υπόθεση για να λυθεί, όπως το λέτε, θέλει κάποιους μήνες. Έχει δίκιο ο κύριος Πολυκρότης αυτό. Δηλαδή πρέπει να το δείτε τώρα και εσείς όπως το είχαμε ξανασυζητήσει. Είδες ότι έχουμε κάνει μια κουβέντα για αγορά κάποιου καινούργιου. Εγώ έχω κάνει την έρευνά μου. Ένα τρέιλε σωστό. Τα λεφτά θα πιάσουν και τα 100. Θα είναι δηλαδή σίγουρο αυτό, ένα σωστό τρέιλερ για μας. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό για να γίνει θέλει κάποιους μήνες. Εμείς τι γίνεται τώρα το χειμώνα, έπρεπε να έχουν βγει τα μισά σκάφη έξω. Είναι ξύλινα. Θέλουν συντήρηση. Χρόνο. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πλαστικό το έβγαλες έξω, άντε το ρίξε σε μια, δύο μέρες, τρεις. Τα ξύλινα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτή τη λύση, λοιπόν, την άμεση. Για μια μίσθωση έστω ή κάτι να βρούμε, άμα βρούμε το τρέιλερ, δεν χρειαζόμαστε τον κερανό. Καλός είναι, αλλά εντάξει, υπάρχει τρόπος για να βγει έξω. Αυτό που θέλω με το τρέιλερ. Ένα τρέιλερ άμεσα, ήθελα να τον νοικιάσουμε, κάτι να γίνει. Να ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκινάμε τώρα να κάνουμε. Όλοι μαζί. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Τέλος πάντων, για να μην ξαναμιλήσω, κύριε Πρόεδρε, εγώ εάν ο κύριος Δήμαρχος δεσμευτεί ότι θα πάει σε μία μίσθωση, γιατί η αγορά, όπως λέει και ο Πρόεδρος, είναι ακριβή και όταν θα γίνει με το καλό το σύγχρονο καρνάγιο, το τρέιλερ θα μείνει κάπου να σκουριάζει, εάν προχωρήσει ο κύριος Δήμαρχος αυτή τη λύση για να εξυπηρετηθούν άμεσα οι κάτοικοι εκεί στο Κουφονήσι, γιατί δεν είναι μόνο το Κουφονήσι, είναι και τα μικρά νησιά. Και Δονούσα και Σχοινούσα και Ηρακλιά και Αμοργό και από Νάξο ακόμα. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με την εισήγηση σου, κύριε Δήμαρχε, αλλά να προχωρήσεις και εσύ στην άμεση. Εννοείται, εμείς, κύριε Πολυκρέτη, δεν το ανέφερα αυτό καθόλου στην εισήγηση για να δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι. Προσέξτε, για να μην παρασυρώμαστε, θα μισθώσουμε αύριο, θα πάει το τρέιλερ, βολευτήκαμε. Πρέπει να κινηθούμε στη διαδικασία για να λυθεί το θέμα. Γι' αυτό δεν το αναφέραμε, γιατί είναι ανώμιο. Ωραία. Βέβαια, εννοείται, έτσι, γιατί μίσος το έχουμε πει με τους εντόπιους εκεί, με τους αλληλείς. Γι' αυτό διερεύνησε και την έκταση. Τέλος πάντων, φυσικά αυτό. Αυτό εννοείται. Και εξάλλου είναι και πλησμενικού ταμείου το θέμα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε με την εισήγηση. Ομόφωνα. Κύριε Σέργη, θέλετε κάτι να πείτε? Σέργη, δεν ακούστηκε καλά. Κύριε Δήμαρχε, εγώ προσωπικά δεν άκουσα τίποτα τόση ώρα που μιλήσατε και κολλήσει. Έχει και τα δύο σκέλη αυτά που είπαμε. Φυσικά θα μισθώσουμε τρέιλερ. Φυσικά. Το έχουμε συζητήσει με τους ψαράδες. Δεν το αναφέραμε για να μην υποβαθμίσουμε. Αυτό θέλω να πω. Την κουβέντα της αναγκαιότητας. Δεν είπαμε. Ωραία. Θα πει κάποιος άλλος, μπορούσε να πει εντάξει, αφού θα βρούμε το τρέιλερ, θα το μισθώσουν. Τι συζητάνε τώρα? Και να προχωρήσουμε και στην αναγκαστική απολωτρίωση. Να προχωρήσουμε. Θα πει ο κύριος, πώς το λένε, Καραμπίνης. Ναι, δεν υπάρχει. Ωραία. Και Καραμπίνη, η εισήγηση είναι και τα δύο σκέλη, έτσι. Είναι δύο οι αποφάσεις. Σωστά. Ακούστε. Η απόφαση είναι μία. Είναι να ζητηθεί από το ελληνικό δημόσιο η παραχώρηση του Αιγιαλού και της παραλίας και αν γίνει αυτό θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είπαμε. Δεν μπορεί να παρθεί τώρα σήμερα απόφαση για απαλωτρίωση. Γιατί τι πρόβλημα υπάρχει? Γιατί χρειάζεται η απαλωτρίωση, θέλει μια προεργασία που δεν έχει γίνει. Ναι, αλλά χρειάζεται απόφαση. Χρειάζεται απόφαση, αλλά δεν μπορεί να παρθεί σήμερα όμως. Γι' αυτό κοιτάξτε, εμείς το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε.
για να το αναδείξουμε και να τραβήξουμε μία σειρά και μία διαδικασία. Είπαμε λοιπόν για το θέμα το συγκεκριμένο που συζητάμε για το Καρνάγιο εκεί πέρα που λειτουργούσε πολλές δεκαετίες, έτσι, μία ιδιωτική, θέλω να το αναφέρω αυτό, έτσι, μία ιδιωτική υπόθεση, έτσι, να το θυμόμαστε στη μνήμη μας, δεν έχει ουσία, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίσουμε. Ναι. Δεν είναι κάτι δημοτικό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε δημοτική έκταση εκεί πέρα, βάσει τη διερεύνηση που έχω κάνει και προσωπικά και με τα τετραγωνικά μέτρα, σίγουρα υπάρχει. Εμείς λοιπόν το αναδεικνύουμε, λέμε ότι μισθώνουμε και προχωράμε πώς ο Δήμος, δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό στα επόμενα συμβούλια, πώς ο Δήμος θα πάρει, δίνουμε το πράσινο φως σαν Δημοτική Σύμβουλη, αυτό είναι, το Δημοτικό Σύμβουλο ζητάει, να πάρει το χώρο εκεί και να διατηρηθεί ένα Καρνάγιο που φυσικά ότι θα είναι κοινόχρηστο, είναι δημοτικό. Θα το βγάζει, προσέξτε, θα το βγάζει σε δημοπρασία ο Δήμος, έτσι. Θα το συνεννοούμαστε, δεν θα είναι για να συνεννοούμαστε, έτσι. Το καταλαβαίνουμε, χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Έλα, κύριε Πολιτή. Ναι. Και δηλαδή, όλο επεμβαίνω, αλλά τι να κάνω, επεμβαίνω. Λοιπόν, όπως είναι τα σφαγεία στην Άξο και ο Δήμος δεν έχει δικά του ζώα που σφάζει, φτιάχνει τα σφαγεία να εξυπηρετούν οι πολίτες μας. Έτσι είναι και το Καρναγιό. Δεν το λέμε είναι ιδιωτικό-ιδιωτικό. Αναγκαστικά κάποιο ιδιώτης το δουλεύει. Δεν μπορεί να το δουλέψει ένας υπάλληλος του Δήμου. Λοιπόν, όμως πρέπει να το κάνει ο Δήμος για να εξυπηρετήσει αυτό το στόλο που υπάρχει στα μικρά νησιά. Τα ίδια λέμε. Αλλά κάποια στιγμή είναι ιδιωτικό-ιδιωτικό. Δεν είναι ιδιωτικό, είναι εξυπηρέτηση προς το κοινό. Άμα και τα σφαγεία δεν πούμε είναι ιδιωτικά. Όχι, είναι ανώμη. Δεν... Όχι, τα ίδια λοιπόν, είναι. Τα ίδια ακριβώς. Είναι μια. Ακούστε, υπήρχε. Τα είπε και ο κύριος Καραμπίνης τώρα, αλλά μην επαναρχόμαστε. Εντάξει, υπήρχε μια μίσθωση δύο ιδιώτες. Δεν είχε μίσθωση με το δημόσιο, με το Δήμο. Λοιπόν. Ανώμια. Okay. Λοιπόν. Για την τάξη των πραγμάτων, τα σφαγεία και τα δύο κτίρια ανήκουν σε χώρους του Δήμου. Ο Δήμος έχει δαπανίσει χρήματα, έχει κάνει έργα, έχει χρηματοδοτηθεί. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Κυρία Καμπούρη, ακούστε να σου πω. Λέμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Μια διευκρίνηση εδώ, κύριε Καμπούρη. Ναι, αλλά τα λέτε και εγώ. Δεν μπαίνω σε διάλογο. Κάνω μια διευκρίνηση σαν πόλη. Να σα πω λοιπόν κι εγώ. Αυτά γίνανε γιατί παλιά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σφάζανε στις μάντρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Έγινε λοιπόν τα δημοτικά σφαγεία. Έγινε σε περιουσία τη κοινότητα, τη κάθε κοινότητα τη χώρα και τη Γερμανία. Λέμε λοιπόν τώρα ο Δήμος θα κάνει απαλωτρίωση και να τα πάρει και να είναι δικό του ο χώρο και να γίνουν έργα του Δήμου. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Αυτό λέμε όλοι. Από την αρχή αυτό λέμε. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Συμφωνούμε λοιπόν εγώ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτά είπαμε από την αρχή. Δεν νομίζω ότι είπαμε κάτι άλλο όλοι μαζί. Αυτό που θέλω να ξεχωρίσω πράγματι και ενώ καταλάβει και καλά και επιμένω σε αυτό, πρέπει παράλληλα να κάνουμε τις δύο κινήσεις. Δεν είναι μόνο αποδεικματική και να κάνουμε και την άγκη στην δικαστική απέναντι σε αυτό που λέει ότι είναι δικό του. Ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο να αξιοδοτήσει την νομική υπηρεσία που θα κάνει να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα. Δεν αναιρεί, κύριε Καραμπίνη, το ένα άλλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνει αυτή τη στιγμή, θα πει ότι ναι, προχωράτε και σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει παράλληλα. Εγώ είπα σήμερα δεν μπορεί να πάρθει απόφαση για παλωτρίωση, διότι δεν έχει οριμάσει, δεν υπάρχουν οι μελέτες, δεν υπάρχουν τα κτηματολογικά διαγράμματα. Κύριε Καραμπίνη, το Συμβούλιο θα πει σε εσάς να προχωρήσετε. Πώς θα προχωρήσετε, η σύσταση, κύριε. Ακούστε. Το θέμα το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Σέργη, ακούστε. Επειδή είναι σημαντικό θέμα, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να χαράξουμε γραμμή. Δηλαδή, ότι είναι διατεθειμένο το Δημοτικό Συμβούλιο να κηρύξει την απολωτρίωση. Το είπαμε και συμφωνήσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα η υπηρεσία θα προχωρήσει αυτό που είπαμε. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα ξανάρθει το θέμα. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Όχι, το καταλάβω, ο κ. Καραμπίνης μας μπλέκει. Σήμερα λοιπόν ξεδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστε. Θα χωρίσει παράλληλα σε δύο κινήσεις. Εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε εδώ και μπορούσε κάποια στιγμή, το απάντησε. Και το έπεισε αμέσως. Δηλαδή, να γίνει κάπου αλλού, προσέξτε. Δημοτικό εννοείται έτσι, δημοτικό Καρνάγιο, σε άλλο χώρο. Δεν υπάρχει, το κουφωνήσαμε. Έχουμε κάνει συζητήσεις με τους ντόπιους κτλ. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος. Για να συνεννόμαστε. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει σήμερα, παιδιά, μην το συζητάτε. Έχουμε αυτή τη λύση.
Α, την ακούσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία και η πεμπτουσία. Μπορεί κάποιος να έρθει να λέγει κάτι άλλο και να λέγαμε, α, έχει δίκιο. Γι' αυτό το συζητάμε ότι και τι εκφράζουμε σήμερα, ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην απολωτρίωση της συγκεκριμένης έκτασης. Αυτό αποφασίσαμε. Αυτό λέμε. Τώρα θα το ετοιμάσει η υπηρεσία, θα ετοιμαστεί να προχωρήσει για το Καρναγιού, για τη λειτουργία. Που φυσικά πλέον θα είναι δημοτικό. Θα είναι δημοτικό πλέον όταν τελειώσουν όλα αυτά. Ωραία. Τώρα συνοηθήκαμε και από τον κύριο Καραμπίνη ότι είναι δύο πράγματα. Δεν είναι ένα. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσει ο κύριος Μαυρομάτης. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ τον πρόεδρο τον Αλιέων εκεί στο Κουφονήσι εκεί και την αντιπρόεδρο της κοινότητας εκεί. Ο πρόεδρος εκεί κάνει μεγάλο αγώνα και με τον αντιδήμαρχο και με τους πρόεδρο εκεί της κοινότητας και έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες για το θέμα αυτό και όπως είπε ο κύριος Καραμπίνης, κοιτάξτε, τώρα τέλειωσε το θέμα, δεν έχει ψηφιστεί, απλώς το λέω για να το ξέρουμε, ότι υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα, θα πρέπει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Εντάξει, γιατί η απόφαση αυτή που βγήκε, για την οποία συζήτησε προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας έχει δικαιώσει κατά ένα μεγάλο μέρος, γιατί ο ιδιώτης ζητούσε όλο το χώρο ο οποίος πήγαινε μέχρι κάτω τη θάλασσα, δηλαδή και αυτό που σήμερα λέμε ότι είναι γυαλός και παραλία και το διπλανό κομμάτι, και αποφάσισε το δικαστήριο ότι μόνο ένα κτίσμα 100 τετραγωνικά ανήκει στον ιδιώτη και όλο το άλλο το υπόλοιπο είναι εκτός της μισθώσεως των δύο ιδιωτών. Άρα λοιπόν το ότι συζητά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο για τους χώρους αυτούς και πώς θα τους αξιοποιήσει είναι το αποτέλεσμα που κάνανε, στο οποίο συμβάλαμε και εμείς και ο κύριος Καραμπίνης που εκπροσωπούσε το Δήμο και ο Μιλών, ο οποίος εκπροσωπούσε το Σύλλογο Αλιέων και τον αγώνα που κάνανε οι Αλιείς, η κοινότητα του Κουφονησίου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλιάδων και μάλιστα και το Κουφονήσι, όλο το νησί, όπως είπατε, γιατί είναι ένα. Αυτή είναι η πηγή, η πλουτοπαραγωγική πηγή του Κουφονησίου, είναι η Αλία του. Λοιπόν, και είχαν έρθει στο δικαστήριο και στα αρχικά δικαστήρια το 2019 και το 2020 και το 2024 και μάλιστα είχαμε κερδίσει και τα δικαστήρια που είχαν βγει αίτηση αναστολής για απορριφή αγωγή και η αγωγή αυτή η οποία δικάστηκε κατά ένα μέρος έγινε μόνο κατά ένα μέρος δεχτή, μόνο το κτίσμα, δηλαδή τα 100 τετραγωνικά. Και όπως είπε, απλώς το λέω, δηλαδή για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή έχει λήξει το θέμα, δηλαδή δεν μετέχω για να μην θεωρηθεί ότι εγώ επηρέασα κανένα. Καλές είναι και οι απαλωτριώσεις, αλλά οι απαλωτριώσεις, όπως είπε ο κ. Πολυκρέτης, δεν τελειώνει σε 8 μήνες. Αν αρχίσει μια απαλωτρίωση τώρα, τέλει ολόκληρη διαδικασία πριν να βγουν εκτιματολογικά διαγράμματα πίνακες, να καθοριστούν τιμές, να εγκριθεί. Γιατί και άλλη μια απαλωτρίωση είχαμε αποφασίσει το κουφονήσει και δεν εγκριθεί για την αποκεντρωμένη διοίκηση. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Δεν τελειώνουμε πριν 2-3 χρόνια. Εδώ πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση. Και σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι να το δούμε αυτό, να το πάρει τώρα ο Δήμος, να χαράξει μια πολιτική, να το πάρει ο Δήμος, να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε σύντομα. Δηλαδή, απαλωτρίωση ή να κάνω δικαστήρια για τη δημοτική έκταση. Αυτά θα είναι χρόνια. Δεν τελειώνουν αυτά. Μιλάμε για η απαλωτρίωση, στην καλύτερη περίπτωση, 2-3 χρόνια. Άρα, σύντομα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα γίνουμε και νομίζω ότι και αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι το πιο σύντομο είναι να δούμε να ζητήσουμε το χώρο αυτό και έστω και με κάποιες κατασκευές και αδειοδοτήσεις που να είναι σύντομες, να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα να εξυπηρετηθούν οι αλλιείς και το νησί. Μπορεί να υπάρχει και συνεργασία εξαγοράς, παιδί μου. Εξαγοράς. Εδώ χαράξαμε μια απορία. Αυτό είναι. Ο Δήμαρχος λέει σωστά, καταλαβαίνω. Μπορεί να τον καλέσουμε, θα τον καλέσουμε, μπορεί να το εξαγοράσουμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε σύντομα τώρα τι λύση μπορούμε να δώσουμε. Που η πιο σύντομη λύση σε ένα χώρο, γιατί ο χώρος του Αιγαλίου και της Παραλίας ανήκει στο δημόσιο. Να το πάρουμε εμείς, να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Τώρα να λέμε ότι θα κάνω απαλωτρίωση ή θα το αγοράσω ή θα το κάνω, έχει μια διαδικασία. Σύντομα. Μαυρομάτη, μ' αρέσει αυτό που λέτε το σύντομο. Μ' αρέσει. Είναι πολύ σωστό και αναγκαίο. Αλλά πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι αν τελειώσουμε πιο γρήγορα τη διαδικασία του Αιγιαλού και της Παραλίας, καλά θα ήταν εκεί μέσα, έστω και προσωρινά, να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι αυτό, έστω και για 2-3. Καίκια. Δεν έχει σημασία και αυτά καλά είναι. Ναι. Που σημαίνει ότι μας δώσανε το γυαλό να βρούμε ένα βίτσι, το κυριότερο. Ναι, να βρούμε ένα βίτσι και να βάλουμε τα καίκια. Πρόεδρε, εσείς ξέρετε καλύτερα τα τεχνικά θέματα της αλληλείας που θα βγει το σκάφος.
και θα γίνει. Λοιπόν, το θέμα είναι να πάρουμε το χώρο και μετά τεχνικά, γιατί θα πρέπει να γίνει και μια μελέτη. Δηλαδή, λέμε να μπει ένα Βίνσι. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια μελέτη από ένα μηχανολόγο για να δει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα για να μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, εσύ άρεσε το Ρεγιάλο και την παραλία. Και ωραία, πρόεδρε, το θέμα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει αναγκαιότητα και θέλετε να δουλέψετε. Το ξέρω, τα έχουμε ζήσει 4 χρόνια. Τα έχω ζήσει και εγώ μαζί σας με τα δικαστήρια και με τα έγγραφά σας. Τα έχω διαβάσει και τα έχω καταθέσει στο δικαστήριο. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο κ. Καραμπίνης και η κυρία Καμπόρεο, η Γιάννη και η παραλία δεν είναι δικό μας. Πρέπει να αποφασίσει το δημόσιο να μας το παραχωρήσει και ξέρετε ότι το δημόσιο είναι αργοκίνητο. Εμείς θέλουμε να γίνει σύντομα, αλλά πρέπει να μας το παραχωρήσει και ο άλλος για να μπορούμε άμεσα να το κάνουμε. Αυτό είναι το όλο θέμα. Λοιπόν, απλώς κύριε Καραμπίνη, δείτε το την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή που είναι άμεσα. Η νομική υπηρεσία θα την καθαρογράψει και ο κύριος Σιδερής, ο οποίος προείδευε τη συγκεκριμένη, θα την καθαρογράψουμε. Προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αυτή να πάει στην κτηματική υπηρεσία για την παραχώρηση, τουλάχιστον να κινηθούμε άμεσα και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά. Γιατί υπάρχει μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα εκεί για το νησί. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εκεί από το Κουφονίσι και τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο και της κοινότητας. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι και εμείς από εδώ, επειδή είναι μια μεγάλη, είναι μεγάλη αναγκαιότητα, είναι τεράστια κοινωνική αναγκαιότητα και θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί όπως είπατε, έχετε δίκιο. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια της αναψυκλοείας. Δεν είναι μόνο για τους αλλοείς. Και όπως έχουμε πει και στα δικαστήρια, το επόμενο, το ασφαλές καρνάκι είναι στην Πάρο. 29 ναυτικά μίλια από το Κουφονίσι. Και έρχονται, δεν υπάρχει, κύριε Μαυρομάτη, να το ξέρετε και αυτό. Είναι πλήρης όλα. Σύρο, Πάρο, είναι φορτωμένα. Και στο δικαστήριο είχαν στείλει και από τα γειτονικά νησιά οι αλλοιείς ότι είναι σημαντικό και ότι πρέπει να λειτουργεί. Και από την Αμορφά, ακόμα και από τα Δωδεκάνησα, μας είχαν στείλει χαρτί. Άρα υπάρχει τεράστια κοινωνική αναγκαιότητα και γι' αυτό συζητείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Μια απόφαση η οποία καταρχήν αφορούσε, όπως είπε ο Δήμαρχος, δύο ιδιώτες. Όμως ενεπλάκην και ο Δήμος και ο Σύλλογος Αλλιών και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Πέραν ότι έχουμε μια, δηλαδή το βασικό αντικείμενο ήταν μια μίσθωση ενός ακινήτου μεταξύ των δύο ιδιωτών και αυτό ήταν το βασικό δικαστήριο. Άρα εμείς λοιπόν βλέπουμε τους ανθρώπους εκεί, υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα, όλη την κοινότητα, όλο το νησί και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Απλώς το λέω να το ξέρουν ότι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με μια δημόσια έκταση. Που ξέρουμε όλοι ότι το δημόσιο είναι λίγο δυσκίνητο όταν έχει να κάνει μάλιστα με τον Αιγιαλό και την παραλία. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ όλους εκεί στο Κουφονίσι και την αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο και συνεχίζεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.